Θα περάσουμε στο μπάσκετ, σε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, σε λίγο και σε μια μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα το βράδυ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε να ενημερωθούμε από την δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Γιανακοπούλου, το ΑΣ βεβαίως και της ΚΑΕ, για αυτή την ιστορία που ξεκίνησε από εκείνη την διακοπή στο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ και ακόμα βεβαίως δεν έχει τελειώσει, ακόμα υπάρχει εκκρεμότητα στα δικαστήρια με νέα προσφυγή, διπλή προσφυγή από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η κυρία Γιανακοπούλου θα μας ενημερώσει σχετικά τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι. Καλά είστε? Καλά. Πείτε μας λίγο, κατέθεσε μια διπλή προσφυγή ο ΠΑΟΚ για αυτή την υπόθεση. Η μία, από όσο γνωρίζουμε, για την απόφαση του ΑΣΕΑΔ την πρωτόδικη και η άλλη για τον ΕΣΑΚΕ. Πώς διαχωρίζονται οι δύο περιπτώσεις ή αν συνδέονται απόλυτα? Θα σας πω. Μετά την απόφαση, την έκδοση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ, πρωτοφανής θα έλεγα, όπως είπαμε και όλοι μας εν πάση περιπτώσει, για πρώτη φορά ένα δικαστήριο. Νομίζω ότι και τον Άρη το παραδέχονται αυτό. Ναι, αποφασίζει και ακυρώνει την απόφαση, ακυρώνει μάλλον με απόφασή του την απόφαση περιοριστικής διακοπής ενός διαιτητή. Mm-hmm. Δηλαδή ακύρωση απόφασης διαιτητή έχουμε για πρώτη φορά στα αθλητικά πράγματα. Νομίζω σε κανένα άθλημα δεν έχει γίνει αυτό, όχι μόνο στον μπάσκετ. Και θα συμφωνείτε ότι... Νομίζω ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε σε κάποιο άλλο άθλημα. Και θα συμφωνείτε ότι μπορεί να αποτελέσει πολύ επικίνδυνο διδικασμένο. Ναι. Και κατά τη δική μου άποψη δεν προβλέπεται και σε καμιά διάταξη κανενός κανονισμού. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως το δικαστήριο έτσι έκρινε, ναι, και εμείς οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση αυτή και εν πάση περιπτώσει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να την αντιμετωπίσουμε με νομικά μέσα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, μάλλον μετά την απόφαση αυτή ακολούθησε, ήταν υποχρεωτικό αυτό γιατί το ΑΣΕΑΔ απεφάνθη ότι ήταν άκυρη οριστική διακοπή, δεν απεφάνθη όμως, ναι, στο τι θα γίνει με την εξέλιξη. Δεν έχει και δικαίωμα. Δεν είχε το δικαίωμα εξάλλου. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε το αρμόδιο όργανο που ήταν η Επιτροπή Πρωταθλήματος ή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ να αποφασίσει γι' αυτό. Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ στη συνεδρίασή του στις 8-12, όπως όλοι ξέρουμε, αποφάσισε, mm-hmm, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, να επαναληφθεί ο αγώνας από την αρχή. Ναι. Με καινούριο φύλλο αγώνα, σε μελλοντικό χρόνο τον οποίο δεν έχει καθορίσει, mm-hmm, με όποια σύνθεση έχουν οι ομάδες τη στιγμή εκείνη που θα αποφασιστεί και θα οριστεί ο αγώνας. Και με κόσμο. Και με κόσμο βέβαια. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι επίσης ένα πρωτοφανές γεγονός. Mm-hmm. Είναι κάτι που επίσης δεν προβλέπεται από καμία διάταξη κανενός κανονισμού. Και επίσης δημιουργεί φοβερή μεγάλη ανισότητα μεταξύ των αγωνιζομένων ομάδων και κατ' εμέ αποτελεί και σκάνδαλο για το ίδιο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μα νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι τιμωρείται από όλη αυτή τη δικασία ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και μόνο ο ΠΑΟΚ και κανένας άλλος. Ναι. Ναι. Βέβαια να πω και κάτι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ναι, και η συνέχιση του αγώνα να γίνει. Γιατί οι κανονισμοί προβλέπουν τη συνέχιση του αγώνα από το σημείο που έχει διακοπεί. Με το ίδιο φύλλο αγώνα. Με το ίδιο φύλλο αγώνα κτλ. Αλλά το προβλέπουν εντός 48 ώρων, 2 ημερών δηλαδή, από την ημέρα που διακόπει. Ναι. Και φυσικά είναι και αυτό πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν μπορεί να έχει το ίδιο φύλλο αγώνα μετά τον τραυματισμό, mm-hmm, του παίκτη του. Ναι. Λοιπόν, επομένως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, θα έλεγα. Για το λόγο αυτό ήμασταν υποχρεωμένοι, μιας και η λύση δεν φαίνεται να δίδεται από πουθενά, από κανένα όργανο, ούτε από κάποια διάταξη του κανονισμού, θα έπρεπε να δοθεί υποχρεωτικά και πάλι από το δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο, ναι. Το ανώτατο δικαστήριο απείλησης αθλητικών διαφορών, το ΑΣΕΑΔ. Όπου εκεί ο ΠΑΟΚ προσέφυγε, σαν θυγόμενη ομάδα τώρα πλέον, ναι, προσέφυγε με μια διπλή προσφυγή. Η μία έχει να κάνει με την εκδοθή στα απόφαση που ακύρωνε την απόφαση του διαιτητή. Ναι. Κατατέθηκε λοιπόν από τον ΠΑΟΚ μία προσφυγή με την οποία ζητάμε την ανάκληση της απόφασης εκείνης, η οποία βέβαια αίτηση περί ανακλήσεως και επανασυζητήσεως της απόφασης αυτής εξετάζεται από το τμήμα που εξέδωσε την απόφαση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να ακυρώσουν τον εαυτό τους. Προφανώς. με ό,τι αυτό σημαίνει. Και μία δεύτερη προσφυγή κατά, ναι, της απόφασης του ΕΣΑΚΕ, με την οποία βέβαια ζητάμε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση, γιατί δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί ένας αγώνας που διακόπη από την αρχή.
Έγινε η διαδικασία χθες. Η δεύτερη προσφυγή, πριν πάμε σε αυτό, η δεύτερη προσφυγή για τον Εσάκε δεν αφορά το 10ο χείρο στο παιχνίδι αρχικά, στον ΠΑΟΚ, αυτό κρίθηκε. Όχι. Εντάξει. Αφορά την απόφαση του για να το ορίσει για την και να ξαναγίνει. Από την αρχή του αγώνα, ναι. Τι απόφαση, τι μπορεί να αλλάξει το ΑΣΕΑΔ επάνω σε αυτό? Το ΑΣΕΑΔ θα πει αν αυτή η απόφαση είναι σύνομη ή όχι. Αν δεν είναι σύνομη, θα κληθεί πάλι ο Εσάκε να... Θα την ακυρώσει. Ωραία. Και ο Εσάκε θα πρέπει πάλι εκ νέου... Ναι. Να αποφασίσει. Να βγάλει λύση και πάλι σε ένα διέξοδο που θα προκύψει, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν θέλω να προτρέξω, γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι και η απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Αν θα διαλάβει καθ' αυτή κάποιες σκέψεις που θα οδηγούν σε κάτι. Δεν ξέρω. Κατανοητό. Χθες έγινε. Ενδεχομένως μην την ακυρώσει κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Επειδή φέτος το ΑΣΕΑΔ έχουμε δει πολλά παράξενα και θα το δούμε και στην πορεία, θα περιμένουμε. Το πότε θα εκδοθεί η απόφαση είναι ξεκάθαρο? Όχι, δεν είναι. Συζητήθηκαν χθες οι δύο προσφυγές. Ναι. Δόθηκε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη να κατατεθούν σχετικά υπομνήματα και οτιδήποτε άλλο θα επιθυμεί η κάθε πλευρά. Και στη συνέχεια θα εκδοθεί η απόφαση, δεν νομίζω όμως πολύ άμεσα. Δηλαδή δεν θα προλάβουμε μέσα την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα προλάβουμε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Αυτό παίζει ρόλο? Γιατί πρέπει το μάτς να γίνει πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος? Κανονικά θα έπρεπε. Αλλά και εδώ δεν έχουμε να προβλέπετε ρητά κάτι που να το απαγορεύει. Αλλά εντάξει, τώρα υπάρχουν. Είναι εκείνη η πρωτόδικη απόφαση που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά διέξοδα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τώρα με τις θέματα, με τις αγωνιστικές. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου αυτό. Χθες στη διαδικασία σας έκανε κάτι ιδιαίτερη εντύπωση, όπου ήσασταν εσείς, ήταν και εκπρόσωποι από τον Εσάκη, από τον Άρη. Ήταν, βεβαίως. Ήταν και ο Εσάκη παρέστη και ο Άρης παρέστη. Υπήρχε κάτι έτσι ξεχωριστό, κάτι. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό. Ο καθένας ανέπτυξε τα επιχειρήματά του και να πω την αλήθεια, οι επιχειρήματα υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Ναι. Ένθεν και ένθεν, δηλαδή και ο Εσάκε έχει τα επιχειρήματά του και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι πως και το δικαστήριο έδειξε να προβληματίζεται με όλη αυτή την υπόθεση. Με τον δρόμο που άνοιξε μάλλον η δική του απόφαση. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Τώρα, αν και δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, μάλλον είναι μια διοικητική απόφαση. Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν παρέστη στην πρωτόδικη εκδίκαση, λέτε να έπαιξε ρόλο, λέτε να ήταν λάθος? Τώρα, εκ των υστέρων δεν ξέρω να σας πω. Αυτό που ξέρω να πω εγώ είναι το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι ήταν ανυπέτεια ομάδα. Δεν κλείθηκε δηλαδή από τον αθλητικό δικαστή για κάποιο παράπτωμα. Και συνήθως όταν δύο ομάδες αγωνίζονται και η μία ομάδα, η γηπεδούχος ομάδα, καλείται για πειθαρχικά παραπτώματα ή για οτιδήποτε άλλο, η άλλη ομάδα δεν παρίσταται. Εδώ βέβαια βγήκε και η απόφαση του αθλητικού δικαστή, η πρωτόδικη, η οποία ήταν ξεκάθαρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Το ένα ήταν αυτό. Αλλά το δεύτερο, έχω να πω ότι ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ να έβλεπε πιο ίσως διαφορετικά τα πράγματα, τώρα σας λέω εκ των υστέρων, μετά Χριστόν προφήτες δεν μπορούμε να γίνουμε, αλλά υπάρχει και ένα άλλο λεπτό σημείο εδώ. Όταν κληθήκαμε από το ΑΣΕΑΔ, έφτασε η κλήση στον ΠΑΟ μετά την δικάση μου. Δίκασε δηλαδή 15 μέρα, Νοεμβρίου και σε εσάς ήρθε 20 Νοεμβρίου. Ήταν 6 Νοεμβρίου και σε εμάς ήρθε 7 Νοεμβρίου. Έφτασε στα χέρια μας δηλαδή 7 Νοεμβρίου. Αυτό τώρα τι είναι, κατά λάθος ή σας δημιουργείται σκέψη ότι... Όχι, δεν είναι διαδικαστικό το θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ, τα τηλεγραφήματα και οι κλήσεις από το ΑΣΕΑΔ έρχονται με αλληλογραφία ταχυδρομείου. Ναι. Δεν έρχονται με φάξη, με courier ή με κάποιο άλλο μέσο. Έρχονται με το ταχυδρομείο. Στον ΠΑΟΚ, στην περιοχή που είναι τα γραφεία, δεν υπάρχει, δεν γίνεται διανομή από τα ΕΛΤΑ. Πολύ ωραία. Για το λόγο αυτό υποχρεούμαστε και εμείς, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή, αλλά και όλες οι γύρω επιχειρήσεις και εταιρείες, να διατηρούν κάπου ταχυδρομική θηρίδα. Η κλήση αυτή έγινε κατά σύντιμηση των προθεσμιών μέσα σε 2 μέρες εστάλη και όχι σε 8 όπως προβλέπει ο νόμος. Και πήγε στην ταχυδρομική θηρίδα, η οποία διατηρείται κάπου σε ένα κατάστημα. Είναι και αυτή μια εξήγηση. Δεν πηγαίνει κάθε μέρα να δει την αλληλογραφία του. Και όταν ήρθε στα χέρια του, δηλαδή πρώτα το μάθαμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες για την ημέρα και ώρα που συζητείτε και μετά.
Τώρα, σε αυτή την υπόθεση. Τώρα είπαμε. Okay, το ξεκαθαρίσαμε. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα. Όλοι δέχονται, δεν υπάρχει κανείς, ούτε στον Άρη, ότι είναι θυγόμενος ο ΠΑΟΚ 100%. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Γιαννακοπούλου, να είναι θυγόμενος ο ΠΑΟΚ και πάλι 1000% και στην άλλη υπόθεση τη φετινή με τον ημιτελικό κυπέλου, όπου ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να παίξει με τον Παναθηναϊκό και το μάτσα ακυρώνεται 2 μέρες πριν. Πώς γίνονται αυτά, είναι φοβερές συμπτώσεις. Συγκυρίες έτσι έρχονται και τελικά θυγόμενη η ομάδα είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Τη ζημιά, τη βλάβη την υφίσταται μόνο ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς. Για το δεύτερο θέμα του κυπέλου, μπορείτε να κάνετε κάτι, δηλαδή τι να κάνετε, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε τον αντίπαλο της ομάδας, η ομάδα δεν ξέρει τον αντίπαλό της. Ναι, ναι, η ομάδα δεν ξέρει. Σε άλλη μια πρωτοφανή διαδικασία, έτσι δεν είναι. Επίσης, μάλλον πολλά θα δούμε φέτος. Έτσι τι να σας πω, το αντιμετωπίζετε ψύχρεμα. Η ομάδα δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει και τι να κάνει. Τι να κάνει. Δύσκολα, δύσκολα. Αλλά προσπαθούμε με όσα μέσα μπορούμε και έχουμε στη διάθεσή μας, με όποιον τρόπο προσπαθούμε. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί ήρθαμε όλοι προ εκπλήξεως. Ναι, ναι. Ενημέρωση. Συμβαίνει για... πρώτη φορά. Ναι. Ενημέρωση για τον ημιτελικό και τον αντίπαλο έχετε, πότε θα προκύψει απόφαση. Όχι. Ακόμη δεν έχει εκδώσει ο αθλητικός δικαστής απόφαση και κανένας δεν ξέρει πότε και κανένας δεν ξέρει το γιατί ακόμη δεν εξέδωσε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πολλά, πολλά γιατί. Ναι. Μάλιστα. Καταλάβαμε τουλάχιστον πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε, ναι, το πότε δεν ξέρουμε. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ναι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.